Καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσείς, κύριε Δουλγεράκη? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε εσάς και την οικογένειά σας. Χρόνια πολλά, λιθώς. Να είστε καλά επίσης. Φαρμακοποιός ο κύριος Δουλουφάκης, υποψήφιος θα είναι με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά από την άλλη και γνωστός σε όλους μας για την δραστηριότητά του, για την δράση του, για την προσπάθεια που γίνεται μέσα από τις ενώσεις γονέων και δαιμόνων και του Δήμου Ηρακλείου, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες, ασφαλείς συνθήκες την ώρα που κάνουν μάθημα, την ώρα που βρίσκονται στο σχολείο. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη πληγή, γιατί πρόσφατα έβλεπα και τις τελευταίες ανακοινώσεις, όπως επίσης και τις εγκυκλίους επιστολές, κύριε Δουλουφάκη, για αυτά τα οποία ζητάτε επιτακτικά ως ενώσεις. Ναι, είναι αλήθεια όλα αυτά που είπατε, κυρία Δουλγεράκη, και δεν είναι μόνο τωρινά. Η Ένωση Γονέων από πάντα έρχεται το ζήτημα της σχολικής στέγης, και επειδή δεν ήξερα ακριβώς τι συζητούσατε πριν με τον κύριο, ας το συνδυάσουμε και λίγο με την αντιπυρική. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με μια εγγένη αντιμετώπιση των αναγκών του πολίτη, έτσι. Δηλαδή η ασφάλειά του, η ακεραιότητά του, η ηρεμία του, αν θέλετε. Επίσης, ας πούμε, για την αντιπυρική, γιατί δεν ξέρω, φαντάζομαι... Ο κύριος Λεονταράκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας. Ναι, ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, πέρυσι ότι κάηκε ο μισός Εύρος, γιατί δεν υπήρχε, είχε τελειώσει η σύμβαση με τα οχήματα αεροπυρόσβεσης. Δηλαδή, αυτό δείχνει και το πώς αντιμετωπίζει μια πολιτεία, όχι μόνο τώρα και όχι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, αλλά δεκαετίες τώρα, και την αντιπυρική και την αντιπλημμυρική και τη σχολική στέγη και τις μεταφορές και την υγεία και όλα αυτά. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι μόνο μιας κυβέρνησης ή ενός πρωθυπουργού το πρόβλημα, αλλά μιας εν γέννη πολιτικής αντιμετώπισης για το πώς ακριβώς θέλουν και πώς διαχειρίζονται και τον πολίτη στην τελική. Ζητούμενο η ασφάλεια του πολίτη, ζητούμενο η ασφάλεια των παιδιών μας μέσα από τα σχολεία. Σχολεία για τα οποία θα δοθεί πάντως προτεραιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους, κύριε Δουλουφάκη, και το ξέρετε. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν, μόλις υπάρχουν, φαντάζομαι, και τα κλιμάκια. Θα έχουν στελεχωθεί τα κλιμάκια σε ό,τι έχει να κάνει με την αντισεισμική προστασία, έτσι. Ναι, έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για ελέγχους στα σχολεία και γενικά στα δημόσια κτίρια, έτσι. Και επί κυβέρνηση Σιμίτη είχαν γίνει ανάλογες προσπάθειες, από ό,τι ξέρω δηλαδή και από ό,τι θυμάμαι. Το θέμα, κύριε Δουλγεράκη, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ήδη έχουν περάσει, π.χ. Κοντεύουμε 2 μήνες από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έχουν περάσει 2 χρόνια, κοντεύουν, από τον σεισμό που είχε γίνει στο Αρκαλοχώρι. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ακόμα και αν γίνει ένας σωστός και ενδελεχής έλεγχος, υπάρχουν τα κονδύλια για να φτιαχτούν σωστά και να ενισχύσουν τα σχολεία. Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Άρα θεωρώ ότι λίγο όλα αυτά είναι και εξαγγελίες, ξέρετε, λίγο πυροτέχνημα. Αυτός είναι δηλαδή ουσιαστικά και ο φόβος, έτσι όπως τοποθετήσετε από τη δική σας την πλευρά, ότι τα περί ασφάλειας δεν είναι κάτι που θα το δούμε άμεσα για να νιώθουμε έτσι όπως πρέπει να νιώθουμε ως πολίτες, κύριε Δουλουφάκη, αυτό μου λέτε? Ναι, γιατί βλέπουμε γενικά ότι δεν υπάρχει μια σωστή, ας πούμε, και μια πολιτική, πώς να το πω, και μια γραμμή η οποία να προϋποθέτει ότι βάζει πάνω απ' όλα την ασφάλεια των μαθητών, του πολίτη. Π.χ. ας πούμε, δεν βλέπουμε μια συγκεκριμένη πολιτική σχολικών κτηρίων. Να λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις κάτι, κάθε 20 χρόνια ένα σχολικό κτίριο θα πρέπει να ανακαινίζεται, να ενισχύεται, να ελέγχεται, να υπάρχει ένα μητρό για αυτά τα σχολικά κτίρια, τα οποία να ξέρουμε, να ξέρετε, κύριε Δουλγεράκη, και αυτό ανακαλύπτουμε κι εμείς σαν Ένωση, ότι τα περισσότερα σχολικά κτίρια δεν ξέρουμε καν πότε έχουν βγει άδειες. Δεν ξέρουμε αν είναι επικαιροποιημένες οι άδειες. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις μέσα. Δηλαδή είναι τέτοιο το χάος, ας πούμε, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή γενικά, δηλαδή πανελλαδικά ισχύει αυτό. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαχρονικά μια πολιτική που να λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ στα σχολικά κτίρια
τα επικαιροποιώ, τα κάνω να γίνονται σύγχρονα, να ανταποκρίνονται σύγχρονες ανάγκες των μαθητών. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν σχολεία, είναι τα ίδια με αυτά που πηγαίνατε κι εσείς, με αυτά που πηγαίνα κι εγώ και με αυτά που πηγαίνουν και τα παιδιά μας. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη και η θέληση να αλλάζουν και να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται πραγματικά στις ανάγκες των μαθητών και στις ανάγκες του λαού. Ποιο είναι το ζητούμενό σας σε αυτές τις εκλογές? Λέτε περισσότεροι από εσάς, ξέρετε, με υποψήφιοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές. Ζητάτε ναι μεν την ψήφο από τη μία, αλλά από την άλλη θα σας έλεγε κάποιος, γιατί αυτή η τόσο μοναχική πορεία, κύριε Δουλουφάκη? Αυτή η μοναχική πορεία, η οποία νομίζω μας κάνει και λίγο υπερήφανος για αυτή τη μοναχική πορεία, είναι ότι ξεχωρίζει από την πολιτική όλων των άλλων πολιτικών και κομματικών παρατάξεων. Γιατί ακριβώς εμείς θέλουμε πραγματικά αυτό που πιστεύουμε και αυτό που θέτουμε στο τραπέζι, είναι ότι η πολιτική που θα πρέπει να εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι για τις ανάγκες του λαού και όχι για τις ανάγκες των λίγων και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων, όπως βλέπουμε να γίνεται διαχρονικά. Και αυτό είναι που μας κάνει και λίγο να ξεχωρίζουμε. Γιατί θέτουμε κάποια όρια και κάποια βέτο, τα οποία τα άλλα κόμματα δεν το κάνουν. Όρια και βέτο. Ναι, αλλά ναι. Βγαίνει προς όφελος. Εννοείται τι? Τον ίδιο των πολιτών. Μοναχική πορεία, όρια, βέτο, προϋποθέσεις. Είναι προς όφελος των πολιτών? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε ότι αν πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι ακριβώς για να μπορεί να ενισχυθεί και ο ίδιος ο αγώνας και η αντίσταση του λαού. Σε όλα αυτά τα νομοσχέδια, σε όλες αυτές τις πολιτικές που αναφέραμε, που αφορούν την αντιπυρική, αντιπλημμυρική, σχολική, μεταφορές, όλα αυτά πρέπει να πιέσουμε τις κυβερνήσεις, ή αν ακόμα καλύτερα ο ίδιος ο λαός δώσει την εντολή στο Κομμουνιστικό Κόμμα να κυβερνήσει, να πάμε μαζί και να προσαρμόσουμε και να τα εφαρμόσουμε και να τα κάνουμε προς συμφέρον του ίδιου του λαού και όχι προς τα συμφέροντα των λίγων. Καταλάβατε. Εάν το Κομμουνιστικό Κόμμα την επόμενη μέρα των εκλογών οι βουλευτές του γίνουν πολύ περισσότεροι, να ξέρετε ότι τα αναχώματα και οι αντιστάσεις του ίδιου του λαού θα είναι πολύ περισσότερες απέναντι σε πολλά νομοσχέδια. Είδαμε τώρα, ας πούμε, με τα Τέμπη, ότι κατεβήκανε κάτω στις πλατείες κοντά 2,5 εκατομμύρια κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Αυτό έγινε μέσα από σωματεία, έγινε μέσα από συλλόγους, έγινε μέσα από διαδικασίες που οι κομμουνιστές, έστω αυτοί οι λίγοι που είμαστε, προσπαθήσαμε και πιέσαμε. Και πιέσαμε και δώσαμε στον κόσμο την όθηση και την κατεύθυνση να βγει έξω και να φωνάξει ότι φτάνει πια. Με έναν αγώνα ο οποίος είναι προς όλα τα μέτωπα, γιατί μπορεί να μιλήσατε για τα σχολεία, αλλά τουλάχιστον με την κινητικότητα και από την πλευρά του ΠΑΜΕ αλλά και από τις άλλες δυνάμεις βλέπουμε αυτό το οποίο προασπίζεται μέσα στο χώρο της υγείας, μέσα στον αγροτικό το χώρο επίσης, κύριε Δουλουφάκη. Ακριβώς. Δεν σταματάει για εμάς τους κομμουνιστές ο αγώνας, δεν είναι μόνο την προεκλογική περίοδο. Εμείς αυτό που λέμε δεν είναι ψηφίστε εμάς και δώστε μας τη δύναμη να πάμε να διαπραγματευτούμε για εσάς. Όχι. Εμείς αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι καθημερινά δίνουμε αγώνες στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στα χωράφια, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, όπου υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Και είναι και ο μόνος δρόμος για να μπορεί πραγματικά ο λαός, ο ίδιος ο λαός, να σώσει τον εαυτό του και να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα. Και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Έτσι, όσον αφορά. Ναι, πείτε μου. Όχι, τίποτα. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Π.χ., ας πούμε, όσον αφορά την υγεία, έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν είπε στη διάρκεια της πανδημίας, από την οποία δυστυχώς τρινούμε πάνω από 35.000 νεκρούς και πολλούς περισσότερους, οι οποίους ακόμα δεν έχουν βγει οι στατιστικές, έτσι, για ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση στην υγεία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είπε θα λογαριαστούμε μετά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είπε ότι όλα καλά και όλα ωραία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν εκεί, ήταν στη ΣΥΠΕ, ήταν στα νοσοκομεία, ήταν παντού να διαμαρτύρεται, να φωνάζει, να ζητάει προσλήψεις, να ζητάει γιατρούς, να ζητάει νοσηλευτές, να ζητάει να ανοίξουν νοσοκομεία.
Καταλάβατε, αυτό είναι και ο μόνος δρόμος και η μόνη λύση και η μόνη διέξοδος για να μπορούμε να διεκδικήσουμε επιτέλους τα αυτονόητα. Αυτά που πολλές φορές έχουμε πει για Δουλγεράκη και μαζί. Μάλιστα. Άρα μιλάτε για ψήφο αγώνα και αυτό το οποίο διεκδικείτε ή ζητάτε, όχι διεκδικείτε, ζητάτε από τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα, είναι η ψήφος του αγώνα, κύριε Δουλουφάκη. Αυτό λέτε, έτσι το μεταφράζω. Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν είναι, κοιτάξτε να δείτε, η ψήφος στο ΚΚΕ και η εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ δεν είναι μια εύκολη λύση. Δεν είναι μια ψήφος η οποία θα έρθει από μόνη της και αψήφιστα. Έτσι, η ψήφος και η εμπιστοσύνη στο ΚΚΕ είναι δύσκολη, γιατί ακριβώς ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Ο δρόμος είναι δύσκολος, ο δρόμος είναι δύσβατος. Αλλά μόνο με αυτόν, με τον αγώνα και με την σύνταξη όλων των δυνάμεων, των αγροτών, των υπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, απέναντι σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα που τη βλέπουμε καθημερινά, τη ζούμε και τη σχολιάζουμε μέσα σε αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει για Δουλγεράκη. Αυτά που έχουμε πει θέλετε να πείτε μέχρι στιγμής για όλα αυτά τα οποία τρέχουν περί ασφάλειας και λοιπά σε όλες, σε όλη μας τη ζωή και σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ακριβώς, δηλαδή βλέπουμε ότι τα αυτονόητα δεν είναι πλέον αυτονόητα. Και αυτό θα γίνεται ακόμα χειρότερο. Γι' αυτό και η ψήφος στο ΚΚΕ είναι και η μόνη διέξοδος που προσφέρεται στο λαό για να μπορεί να σώσει ο ίδιος τον εαυτό του, για να μπορεί να είναι αγωνιστικός, να μπορεί να είναι διεκδικητικός. Εμείς δεν θα πούμε, ξέρεις κάτι, αυτό σας το είπα και πριν, δεν θα δώσε μας την εντολή και πάμε και θα πάμε εμείς να διεκδικήσουμε για σένα. Όχι. Θα δείτε, ας πούμε, τους κομμουνιστές βουλευτές να είναι όταν πάνε να πάρουν το σπίτι μιας ανήμπορης γυναίκας, όπως συνέβη στην Αθήνα, έτσι. Δεν θα τους δείτε να βγαίνουν φωτογραφίες με επιχειρηματίες για να κλείσουν συμφωνίες στρατηγικού και επενδυτικού χαρακτήρα. Όχι. Και όσο πιο δυνατό ΚΚΕ, τόσο καλύτερα για τον ίδιο το λαό. Μάλιστα. Με αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι είσαστε και περήφανοι για αυτή τη μοναχική πορεία, γιατί αρκετές φορές έχει υποθεί ότι και αυτά για τα οποία αγωνίζεστε λίγο θα έπρεπε να έχουν μετουσιωθεί διαφορετικά. Δηλαδή αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση και ο έλεγχος της εξουσίας είναι αυτό που είναι και ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή, όπως και σε όλες τις εκλογικές, προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, στο λαό επιβάλλονται τα διλήμματα. Δηλαδή, ψήφισε εμάς για να μην γίνει το χειρότερο. Ψήφισε εμάς για να μην γίνει κάτι διαφορετικό. Αυτά τα διλήμματα είναι που κατευθύνουν το λαό μπροστά στην κάλπη στο χειρότερο κακό, στο μικρότερο κακό. Τι περιμένετε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αλήθεια, και με την απλή αναλογική, δηλαδή πρώτη κάλπη, 21 Μαΐου, δεύτερη κάλπη τον Ιούλιο, τι είναι αυτό που περιμένετε, τι είναι αυτό που εκτιμάτε εσείς έτσι όπως το βλέπετε από διαφορετική ματιά σε ό,τι έχει να κάνει με εμάς? Κοιτάξτε, όσο αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό που περιμένουμε να βγει δυνατό από αυτή την κάλπη. Και αυτό δείχνουν και οι πρώτες μετρήσεις. Τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε εμείς. Μα φαντάζομαι ότι δεν μένετε στις μετρήσεις, αλλά μετράτε διαφορετικά τη δική σας τη δυναμική. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο κόσμος πλέον δεν μπορεί. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να του τα περάσουν ότι είναι φυσιολογικά. Ο κόσμος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει και βλέπει ότι όλα τα προβλήματά του οφείλονται σε συγκεκριμένες αιτίες. Μάλλον για να το πω καλύτερα, σε μια συγκεκριμένη αιτία η οποία λέγεται εξυπηρέτηση συμφερόντων και κερδοφορίας των λίγων. Έτσι. Όταν δηλαδή ο κόσμος πληρώνει δυσβάθμιστους φόρους, πληρώνει αυξήσεις, πληρώνει ακρίβεια, πληρώνει ρεύμα, όταν βλέπει ότι ακόμα δεν είχαμε θάψει καλά-καλά τους 57 από τα Τέμπη και μιλάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού, βλέπει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα, βλέπει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση των αναγκών του. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί πλέον να καλυφθεί και δεν μπορεί πλέον να μην δει ας πούμε την πραγματικότητα. Είναι τόσο προφανή, τόσο ξεκάθαρη. Απλά αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν πρέπει να πιστεύει σε σωτήρες.
Έτσι, και μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αυτό που λέμε και εμείς σαν σύνθημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες. Είμαστε λίγο πριν από τις 9:30. Κύριε Τουλουφάκη, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστώ και σε εσάς. Καλή σας μέρα.